Εάν τώρα η τουρκική ηγεσία στην παρούσα συγκυρία έχει καταλήξει και ίδια στο ίδιο συμπέρασμα, αυτό θα είναι απολύτως ενθαρρυντικό. Σας ασπίθει αυτή η στάση, κύριε Υπουργέ. Έχετε είναι... πολύ μεγάλη εμπειρία, τους ξέρετε όλους πια, έχετε και φιλικές σχέσεις με πολλά στελέχη. Σας πείθει αυτή η στάση. Πιστεύω ότι αυτό και όχι το προηγούμενο εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τουρκικής κοινωνίας, του τουρκικού κράτους. Όλα από εκεί και πέρα θα φανούν. Πότε θα φανούν? Αμέσως μετά τις εκλογές των δύο χωρών. Mm-hmm. Εάν αυτό το κλίμα συνεχίσει και βαθυνθεί, τότε. Ναι, Μανώλη. Ναι, έλα, Μανώλη. Βεβαίως. Κάτι προκλητικό. Συγγνώμη, επειδή είμαι σε απόσταση, σας διέκοψα, αλλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχετε το μεβλού του Τσαβούσογλου μπροστά σας, που πράγματι τα προηγούμενα χρόνια, ναι, σας έλεγε συνέχεια ο φίλος μου ο Δένδιας, αλλά γνωρίζουμε το τι συνέβη και στην εξωτερική και στην αμυντική πολιτική της Τουρκίας και τις απειλές της. Τώρα σας λέει κάποια πράγματα. Το πιστεύετε? Ναι, ακριβώς αυτό, αυτό μου ελέγχθη πριν. Όλα από εκεί και πέρα θα φανούν. Πότε θα φανούν? Αμέσως μετά τις εκλογές των δύο χωρών. Mm-hmm. Εάν αυτό το κλίμα συνεχίσει και βαθυνθεί, τότε. Ναι, Μανώλη. Ναι, έλα, Μανώλη. Βεβαίως. Αλλά γνωρίζουμε το τι συνέβη και στην εξωτερική και στην αμυντική πολιτική της Τουρκίας και τις απειλές της. Τώρα σας λέει κάποια πράγματα. Το πιστεύετε? Ναι, ακριβώς αυτό, αυτό μου ελέγχθη πριν. Η Ελληνική Ένωση είχε πει για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά βεβαίως εμείς πάντα είμαστε καλοπροαίρετοι, καλοδεχούμενοι για θετικά μηνύματα. Άρα θεωρούμε ότι. Άρα μαύρη θάλασσα το βλέπω. Αφού είναι θετικά μηνύματα, πάνω θα πάει. Πού θα πάει? Τι να σου πω. Πάντως, εγώ θυμάμαι και την Γαλάζια Πατρίδα που έλεγε πριν από 2-3 ημέρες ο Ισμαήλ Ντεμίρ, ο διευθυντής της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Mm-hmm. Τρεις φορές μαβίβαταν σε 37 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Καλοπροαίρετοι.